περισσότερα να άπαυσα φυλάσσουν αυτή στη μακαρία ζωή την παρασύγκυλα άνθρωπο. Στην κατάπαυση σου, Κύριε, ο πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, ανάπαυσουν και την ψυχή του Δούλου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, της Υιό Θεός ημών, ο καταβάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και την ψυχή του Δούλου σου σώτερα ανάπαυσουν. Θέση του μέσα στο πάνθεον των χιωτών ανδρών που βρίσκονται μέσα στο δημοτικό κήπο για να τους βλέπουμε και να παίρνουμε το παράδειγμά τους. Να ακούμε το μήνυμά τους. Το μήνυμα του Κωνσταντίνου Περίκου που περιλαμβάνει πρώτα απ' όλα την αγνή αγάπη προς την πατρίδα. Τη θυσία για την πατρίδα μέχρι την τελευταία στιγμή. Το δεύτερο του μήνυμα που είναι η αντίσταση στον ολοκληρωτισμό. Στις μορφές του ναζισμού και του φασισμού οι οποίες συνεχίζουν και επιδιώκουν να καταπατήσουν τις ζωές μας. Είναι το τρίτο μεγάλο μήνυμα του Κωνσταντίνου Περίκου που έρχεται από εκεί που τον εκτέλεσαν. Λίγες ώρες, λίγα λεπτά πριν τον εκτελέσουν, ο Καλυμασιώτης αυτός ήρωας έλεγε στο παιδί του, του έγραφε που δεν θα το ξανάβλεπε, ότι δεν πρέπει το δικό του αίμα να χωρίζει τους λαούς. Αντιθέτως του μετέφερε το μεγάλο όραμα της συνένωσης και της αδέλφωσης των λαών. Το πιο μεγάλο όμως μήνυμα του Περίκου είναι ότι αυτός ο 38χρονος Καλυμασιώτης είναι αυτός ο οποίος έφτασε τόσο ψηλά. Και είναι ένα μήνυμα σε όλους μας, σε όλους τους χιώτες, από όποιο χωριό κι αν είμαστε, ότι είναι στο δικό μας χέρι του καθενός να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του.